Είμαι ο Greek Gear της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ένα Greek μας επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο καθαρά χριστουγεννιάτικο. Δεν θα κάνουμε κάποιο unboxing, δεν θα ανοίξουμε κάποια συσκευασία προϊόντος τεχνολογίας, αθλητικών, ρούχων ή οτιδήποτε. Σήμερα θα είναι εντελώς διαφορετικό το επεισόδιο. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Και σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Είναι μια σακούλα από την εταιρεία Fiasconaro. Είναι μια εταιρεία ιταλικιά, για να το πω έτσι. Ιταλική λοιπόν εταιρεία, η οποία σακούλα επίσης έχει μέσα αυτό εδώ πέρα το κουτί που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Αυτό εδώ πέρα μέσα κρύβει ένα πανετόνε. Θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στο unboxing, εγώ να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο θα δούμε το συγκεκριμένο που σας έδειξα, το οποίο είναι ένα εταιρικό δώρο, δεν είναι της δικιάς μου εταιρείας δώρο, είναι από την εταιρεία στην οποία δουλεύει ένας φίλος. Άρα θα δούμε αυτό και θα δούμε και το δώρο από την εταιρεία στην οποία δουλεύει μία φίλη. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο unboxing, σε εισαγωγικά, για να μπορέσουμε να τα δούμε. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι το κουτί στο οποίο είναι μέσα το δώρο, το εταιρικό που έχει δώσει κάποια εταιρεία για τα Χριστούγεννα. Όπως το βλέπετε λοιπόν, είναι έτσι. Σας το δείχνω και από το πλάι, σας το δείχνω και από πάνω για να το δείτε και ας το δούμε από όλες τις πλευρές του για να μπορούμε να έχουμε συνολικά μία εικόνα. Γενικότερα, όπως μπορείτε να φανταστείτε και να καταλάβετε, είναι ένα κουτί που, αν δεν έχουν φύγει τα πάντα εδώ πέρα μέσα, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε δεύτερο χρόνο αφού καταναλώσουμε τα προϊόντα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει Made in Italy από την εταιρεία Fiasconaro και έχει και αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι, το οποίο γράφει Fiasconaro Il Panettone al Pistacchio di Sicilia και γράφει από κάτω Dolce & Gabbana. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε. Θα πρέπει να έχει λοιπόν ένα πανετόνε, μία κρέμα φιστικιού και ένα μαχαίρι αλίματος. Ωραία. Πάμε να το ανοίξουμε ωστόσο. Ταρα! Και είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε από μέσα. Εδώ από πάνω είναι και το καπάκι που γράφει Fiasconaro και Dolce & Gabbana, τίποτα άλλο. Και ερχόμαστε λοιπόν στα βασικά. Αυτό εδώ είναι πανετόνε al pistacchio di Sicilia, όπως βλέπετε. Είναι σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία. Αυτό εδώ είναι μισό κιλό. Το λέει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο είναι στο μισό κιλό. Έρχομαι εγώ και σας το ανοίγω. Χραπ, χραπ. Αχ, και τυχαίνει τώρα αυτό εδώ πέρα σε μένα που εγώ με αυτά δεν έχω πολύ υπομονή, αλλά παράλληλα έχω, γιατί ναι μεν δεν έχω υπομονή, δεν θέλω όμως και να τα σκίζω ή να τα βγάζω περίεργα ή κάπως. Άρα. Τέλεια. Το σπάσα λίγο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν έχει σημασία όμως. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε. Αυτό εδώ είναι το πανετόνε με κρέμα, αυτό πρέπει να είναι γάλακτος λογικά από ό,τι καταλαβαίνω, και τα φιστίκια. Επίσης, εδώ πέρα μέσα έχουμε ένα βιβλιαράκι, το οποίο βιβλιαράκι τι μας δείχνει, Dolce & Gabbana, The Creativity of Dolce & Gabbana and the Confectionery Artistry of Fiasconaro Consolidate in an ever more expanding collection of extraordinary panettone. Λογικά μας δείχνει όλα τα πανετόνε που παρασκευάζει η εταιρεία, φαντάζομαι θα μας λέει και κάποια μικρά ιστορικά στοιχεία ή οτιδήποτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι γενικότερα σχεδιαστικά, όπως μπορείτε να δείτε, και ναι, παρουσιάζει όλα τα πανετόνη της εταιρείας, τίποτα τρομερό, τίποτα διαφορετικό, τίποτα
που να χρειάζεται να επισημάνουμε ή να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να το δούμε. Αυτό είναι το πανετόνι που έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Θα σας το δείξω όλο το βιβλιαράκι, γιατί δεν πρέπει να έχει πολλές σελίδες ακόμα, ούτως ώστε να το τελειώσουμε. Ναι, είναι όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Εδώ πέρα μας δείχνει τα λύματα, να το πω έτσι, το καθένα ξεχωριστά. Και είναι αυτό. Το βγάζουμε και αυτό. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο πρέπει να είναι, όπως μπορούμε να φανταστούμε, το μαχαιράκι. Πάμε να το ανοίξουμε. Ναι. Είναι το μαχαίρι για το άλυμα. Το βγάζουμε από εδώ πέρα. Και είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη σας. Τίποτα το τρομερό, τίποτα διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε. Αυτό γενικότερα είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και έχουμε και αυτό, το οποίο βγαίνει έτσι. Α, το σκέσα κιόλας, τέλεια. Άρα λοιπόν είναι αυτό. Και εδώ βλέπετε από μέσα πώς είναι η κρέμα. Α, η οποία μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το μπουκάλι είναι αυτό, κρέμα di pistachio, di Sicilia και κάτι άλλα πράγματα που δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι στα ιταλικά. Η συσκευασία γύρω γύρω και είναι αυτό εδώ πέρα. Σας τα αφήνω έτσι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. So I would like to give you a small description of what was inside the box. Four plates, a paella pan, some nice goodies like a jam, olive oil, a mix for scones, rice, of course, in order to make the paella, some other goodies, some crackers for tapas, some nice delicacies for cooking, cheese, gingerbread, chocolates, more cookies, a very impressive Fujifilm Polaroid camera with two films, a camera, it's amazing, some candles, a nice decorative plateau, I don't know how to call it, it's a serving set with three levels, very nice, I guess it serves the tapas that they gave us to cook, some tea bags, nice truffle chips, very nice, we tasted them last year, they were a great success, some saffron and paella mix, beautiful, a very nice, simple, I would say, Christmas gift, it's a wonderful one. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με τα εταιρικά δώρα που κάνανε δύο εταιρείες σε δύο φίλους. Στο δεύτερο το βίντεο, όπως μπορέσαμε όλοι να δούμε και να αντιληφθούμε, είχαμε πατήσει το 9 για τα αγγλικά. Απλά επειδή μου το στείλανε με κινητό, είναι τραβηγμένο σε κάθετο, όπως μπορέσαμε επίσης να δούμε. Το δώρο ήταν απίστευτα εντυπωσιακό συγκριτικά με το πρώτο δώρο, γιατί ήταν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ χρήσιμα και χρηστικά κάποια. Γενικότερα νομίζω ότι τα δώρα των εταιριών κάθε χρονιά είναι λίγο έκπληξη, γιατί είχα δει και τα περσινά που είχαν κάνει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, σίγουρα καταλαβαίνω ότι κάποιες εταιρείες δίνουν δώρα χρηματικά ποσά που τα περνάνε σε κάποιες κάρτες σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε, αλλά και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εντυπωσιακά μπερδεύτηκα. Καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, να προσέχετε τους γύρω σας, εσάς. Γενικότερα συνεχίζουμε να διανύουμε πάρα πολύ περίεργες συνθήκες και καταστάσεις, οπότε να μένετε ασφαλείς. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην ξεχάσετε και μην παραλείψετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Αυτά από εμένα, καλή συνέχεια, να περνάτε καλά, σας χαιρετώ, γεια σας!